Ξαφνικά την ώρα που αρμέγαμε τα ζώα, ακούμε τα μπαμ και έφυγε όλη η σκηπή πάνω από το στάβλο. Θα ρίξει και ήταν μια βόμβα καιρική. Τώρα ξεκινάνε τα προβλήματα. Στην αρχή ήταν λίγο περίεργα, αλλά τώρα ξεκινάνε τα προβλήματα. Μέχρι η αντικατάσταση και η αντικατάσταση των ζώων. Τι θα γίνουν, τα μικρά τα αρνιά αυτά, τι θα γίνουν, θα ζήσουνε, θα πεθάνουνε, τι θα γίνουνε. Αυτή η ζημιά πάλι σε εμάς, στους κοινοτρόφους, θα φορτωθεί. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε με χίλια ζόρια. Άμεση βοήθεια από το κράτος και την περιφέρεια. Το 70% των ποιμνιοστασίων έχουν μεγάλη ζημιά λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και συγκεκριμένα των έντονων θυελλωδών ανέμων που έπλεξαν από το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή του νομού Ροδόπης. Ένας εκ των πληγέντων είναι και ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Ροδόπης, Αθανάσιος Κουσουτζής, που ήδη από χθες γίνεται αποδέκτης και άλλων ανάλογων περιστατικών, όπως τόνισε ο ίδιος, που κάλεσε τον αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Νικόλαο Τσαλικίδη για να τον ενημερώσει για την κατάσταση, αλλά όπως μας σημείωσε δεν του απάντησε. Καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους. Η χρονιά είναι λίγο δύσκολη, καλά ξεκίνησε, αλλά λόγω των καιρικών συνθήκων πολλά προβλήματα στους στάβλους των κτηνοτρόφων. Τι θα γίνει αυτή η υπόθεση τώρα? Αυτοί που δεν έχουν άδειες λειτουργίας θα αποζημιωθούν, δεν θα αποζημιωθούν, θα καταγραφούν οι ζημιές? Τι θα γίνει? Εδώ άνθρωποι αρμέγανε και σήκωσε ο τυφώνας τους στάβλους. Τι θα γίνει αυτή η περίπτωση? Ο στάβλος είναι εύκολα, θα γίνει. Το ζωικό κεφάλαιο, τη ζημιά που έπαθε, πώς θα αντικατασταθεί? Θα με πεις τι έγινε, τα ζώα υπάρχουν στο στάβλο? Όχι. Τα ζώα με αυτό το στρες, το γάλα έπεσε στα 40% κάτω. 60% φύρα. Τα αρνιά ψοφάνε από τον παγητό. Πρέπει να αναλάβει ο αντιπεριφερειάρχης ευθύνες έκτακτη ανάγκη για τους κτηνοτρόφους να πιέσει το Υπουργείο μέσω της περιφέρειας τι θα γίνει η κατάσταση αυτή. Ο αέρας ανταναμίζει τους στάβλους. Τι θα γίνει? Ένα ζώο 5 και 10 και 15 ημερών δεν ζει στα 12 που φόρονται, στα 8 που φόρονται. Το ζώο θέλει ζέστη. Ένα νεογέννητο μικρό παιδί θέλει ήσυχο κλίμα και ομαλό για να γίνει το αρνί που πρέπει να γίνει. Πόσοι κτηνοτρόφοι έχουν υποστεί ζημιά? Στην περιοχή του Δήμου Κομοτηνής γύρω στα 7 με 8 άτομα. Δηλαδή αυτά που ξέρω που μιλήσαμε τώρα το πρωί. Δεν γνωρίζω παραπάνω. Απλώς από ό,τι βλέπω και μιλάμε από χθες και προχθές στο τηλέφωνο, κάθε μέρα φυτρώνει και από ένα σαν τα μανιτάρια. Έλα, Σάκη, τι θα δούμε, τι θα γίνει το Σταύρο, τι θα κάνουμε. Ποιο δρόμο θα δώσουμε για να δούμε αυτή τη διαδρομή? Η καταστροφή που έχετε υποστεί είναι συνήθως να φεύγει η σκεπή? Η σκεπή έχει φύγει ολόκληρη. Το μαντρί έχει γίνει καλοκαιρινό. Το πρόβλημα είναι όχι η αντικατάσταση. Το πρόβλημα είναι στο ζωικό κεφάλαιο, το στρες. Εμείς περιμένουμε το γάλα, δεν περιμένουμε ούτε το αρνί τίποτα, το γάλα. Φέτος το γάλα πάει λίγο καλά, αυτό το καιρικές συνθήκες έχουμε μεγάλη πτώση. Δεν θα ξαναρθεί το γάλα στη θέση του. Ό,τι φεύγει το πρόβατο από το γάλα δεν ξαναέρχεται. Δεν είναι δηλαδή το νερό, το ποτήρι, το γεμίσαμε, το κάναμε. Με τον κύριο Τσαλικίδη ήρθατε σε επαφή, μιλήσατε? Όχι, σήμερα το πρωί τον πήρα τηλέφωνο, δεν με απάντησε, αλλά κάποια στιγμή σήμερα ή αύριο θα πάω στο γραφείο του. Και στο Δήμο. Και στην περιφέρεια αυτό το πράγμα πρέπει να δρομολογηθεί για να αντικατασταθεί. Για να μην χάσουμε τον πρωτογενή τομέα από τον τόπο μας. Πρέπει όλοι οι πολιτικοί να γίνουν τοπικιστές. Να αφήσουν το κόμμα στην άκρη και να κοιτάξουν κάποτε τον τόπο μας.